Τα πάντα διαλύονται. Ναι, θα μας πείτε τι σας λέμε πάλι, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ρωτήστε έναν φίλο σας που έχει ένα κατάστημα, μια επιχείρηση. Ρωτήστε το άνεργο παιδί σας. Ρωτήστε σε τι κατάσταση αυτή τη στιγμή οδεύουμε. Πάμε, γιατί έχουμε τώρα και σκέψεις για lockdown τύπου Πάτρας και στην Αττική. Τι σημαίνει αυτό, Τζίφα? Τι σημαίνει, Φίλιππε, ναι. Ολικό lockdown. Η Αττική, κατ' εξαίρεση, παρά το γεγονός ότι έχει περάσει το δίκτυο 1 που σήμαινε ότι έπρεπε ήδη να βρίσκεται σε σκληρό lockdown, σημαίνει ότι θα πάμε στο μοτίβο της Πάτρας. Δηλαδή, να κλείνουν από τις 6 ώρα τα καταστήματα, να κλείνουν οι δρόμοι και η κυκλοφορία από πάρα πολύ νωρίς. Και όπως καταλαβαίνεις, ένα lockdown το οποίο θα καταστρέψει ολοκληρωτικά την οικονομία, καθώς οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν άλλο. Μάλιστα. Άρα, μεγάλο πρόβλημα με τις επιχειρήσεις. Τεράστιο πρόβλημα με τις επιχειρήσεις. Λένε επιχειρηματίες, αν έχουμε ένα lockdown, θα μπουν λουκέτα στα μαγαζιά μας. Θα ακούσουμε σε λίγο τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Mm-hmm, τον κύριο Νίκο Κουλιμτζή. Και όταν τον έχουμε να μου πείτε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί πραγματικά υπάρχει αναστάτωση στον κόσμο. Δεν ξέρουν τι θα ξημερώσει αύριο. Όχι μετά από λίγο καιρό, η αυριανή μέρα. Δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Είναι όπως το παρουσιάζεις και μιλώντας το πρωί με κάποιους παράγοντες μου εξηγούσαν το εξής, ότι ο προβληματισμός αυτή τη στιγμή στο μαξί μου είναι τρία πράγματα. Πρώτον, οι μεταλλάξεις υπάρχουν, σε ποιο βαθμό, κατά πόσο και πώς αντιμετωπίζονται. Δεύτερον, η αύξηση των κρουσμάτων, ναι, όπου λένε ακόμα και σήμερα, εάν ξεπεράσουμε τα 1000 κρούσματα, πάμε από αύριο το πρωί σε lockdown αυστηρό. Πάμε και τρίτον, γρήγορα. Η καθυστέρηση, ναι, των εμβολίων. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Κουγιουμτζή. Κύριε Νίκο Κουγιουμτζή, καλησπέρα σας. Λέει ο εμπορικός κόσμος ότι αν πάμε σε γενικό lockdown, το περισσότερο, το 50% των επιχειρήσεων θα μπει λουκέτο. Με την έρευνα που κάναμε σαν εμπορικό σύλλογο της Αθήνας, φαίνεται ότι αν πάμε σε, όπως είπατε ανάγλυφα και εσείς, ολικό lockdown και αν δεν πάρθουν και πιο ουσιαστικά μέτρα εκ μέρους της πολιτείας, βεβαίως μέσω μακροπρόθεσμα ίσως πάμε και σε μία στις δύο επιχειρήσεις σε οριστικό κλείσιμο. Και αυτό βέβαια θα έχει μέσω μακροπρόθεσμα συνέπειες τόσο στην οικονομία και κυρίαρχα στην απασχόληση και στην κοινωνική συνοχή. Άρα το μπαλάκι πέφτει στην ίδια την πολιτεία. Θα πρέπει να στηρίξει επαρκώς πια τις επιχειρήσεις που με αναγκαστική πλέον εντολή είναι κλειστές, γιατί με το click away και το click and shop τα πράγματα δεν λειτουργούν όπως θα λειτουργούσαν σε μια κανονικότητα. Λειτουργούμε ουσιαστικά με το 1/4 της δυναμικής που έχει αυτή τη στιγμή η αγορά. Βλέπω αυτή τη στιγμή ότι οι επιχειρηματίες βρίσκονται σε απόγνωση. Δεν έχουν ούτε για τα βασικά. Την ίδια στιγμή που υποτίθεται ότι έχουμε εκτόσεις και ο κόσμος υποτίθεται ότι θα ψώνιζε. Και ούτε, να ψωνίσει, ούτε να ψωνίσει ο κόσμος μπορεί, ούτε επιχειρηματίες να πουλήσουν. Και όχι μόνο αυτό, ξαναλέμε. Και να μας πείτε αν ισχύει αυτό. Αν οι επιχειρηματίες λένε αλήθεια ότι δεν έχουν ούτε να πάνε και φαγητό στο σπίτι τους πολλοί από αυτούς. Έχουμε πει ότι, γιατί πολλοί λένε ότι κλαίμε συνέχεια εμείς οι επιχειρηματίες. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κροκοδίλια τα δάκρυα που χύνουμε, είναι πραγματικά. Πίσω από τα κλειστά ρολά διαδραματίζονται ουσιαστικά δράματα, έτσι, πίσω από όλες αυτές τις κλειστές επιχειρήσεις, σε οικονομικό επίπεδο, σε οικογενειακό επίπεδο, σε επαγγελματικό επίπεδο. Και γιατί όταν είσαι σχεδόν 4 μήνες και βάλε κλειστός μέσα στο προηγούμενο χρόνο, όταν η κατανάλωση όλο αυτό το χρόνο και όταν είμαστε ανοιχτά ήταν μεσοσταθμικά κάτω από 50% ή ίσως και λίγο πιο πάνω από το 50% σε αρκετές επιχειρήσεις και στον τουρισμό έφτανε και στο μείον 80%, βεβαίως δεν μπορούν να αντέξουν όλες αυτές οι επιχειρήσεις που θα πρέπει να πούμε ότι έρχονται και λαβωμένες και τραυματισμένες από μια δεκαετή κρίση. Άρα ό,τι λίπος υπήρχε έχει ξοδευτεί, άρα εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να ταπεξέλθουν στις πάγιες υποχρεώσεις. Υπάρχουν μεν αναστολές χρεών, αλλά όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας την 1η του Μάη και εκεί θα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις και το έχουμε πει επανειλημμένα, κούρεμα χρεών, γιατί είναι μονόδρομος για να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση,
ένα ποσοστό κουρέματος των χρεών της πανδημίας και ό,τι υπόλοιπο υπάρχει να πάμε σε 120-240 δόσεις, ώστε να δοθεί ανάσα στην επιχειρηματικότητα, να επιβιώσει ουσιαστικά η αγορά, να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις για να επιβιώσει η απασχόληση. Μάλιστα. Και να πούμε και το εξής, ότι δυστυχώς βλέπουμε να πηγαίνει η ΔΕΗ και να πηγαίνουν και οι ΔΕΔΙΕ και να κόβει και το ρεύμα και σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι και κλειστές και οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε να πληρώσουν την τροφή τους. Και βλέπουν να πηγαίνουν και να τους κλείνουν το ρεύμα, να τους κόβουν το ρεύμα. Κύριε Καμπούρη, όχι μόνο σε επιχειρήσεις, στα σπίτια τους. Είναι οικογενειακές οι περισσότερες επιχειρήσεις. Όλη η οικογένεια δουλεύει σε μια επιχείρηση. Όταν η επιχείρηση αυτή είναι κλειστή, με 1.000 ευρώ και 2.000 ευρώ επιστρεπτές προκαταβολής, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει τα πάγια έξοδα όχι της επιχείρησης, του σπιτιού του. Έχει φροντιστήρια, έχει ΔΕΗ, έχει ΔΑΠ. Έχει πάγια έξοδα, έχει φαγητό στο σπίτι. Πώς μπορεί να ανταπεξέλθει μια τέτοια οικογένεια σε μια τέτοια κατάσταση? Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κουγιουμτζή. Εμείς θα δίνουμε βήμα στον Εμπορικό Σύλλογο να ακούγεται οι φωνές των επαγγελματιών και των επιχειρηματιών. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.